Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίε για την νόμιμη χρήση των υγραεριοκίνητων αυτοκινήτων, τα οποία υπολογίζεται ότι αρχέ του 2015 θα αρχίσουν να κυκλοφορούν νόμιμα και στην Κύπρο. Τα αρμόδια Υπουργεία Εμπορίου, Συγκοινωνιών και Εργασία ενημέρωσαν την Επιτροπή Εμπορίου τη Βουλή ότι μέχρι το τέλο του χρόνου θα είναι έτοιμη η τεχνικοί κανονισμοί για την ασφαλή χρήση του υγραερίου. Ω Επιτροπή, λάβαμε σήμερα δέσμευση από τι εμπλεκόμενε υπηρεσίε και από τα διάφορα Υπουργεία ότι επιτέλου. Αρχέ του 2015 θα υπάρχει ευχαίρεια και δυνατότητα οι Κύπροι πολίτε να χρησιμοποιούν υγραέριο για την κίνηση των οχημάτων του. Τα ωφέλη χρήση υγραεριοκίνητων οχημάτων εστιάζονται κυρίω στο κόστο κίνηση, το οποίο υπολογίζεται να είναι μειωμένο μέχρι 50%. Το κόστο εγκατάσταση του νέου συστήματο θα κυμαίνεται από 1.000 έω 1.200 ευρώ. Για κολλησιεργία τη κυβέρνηση κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Πρέπει να εκφράσουμε μάλλον την, τη δυσαρέσκεια μα γιατί η καθυστέρηση αυτή εμποδίζει του τους, τους καταναλωτέ, του πολίτε μέσα σε αυτέ τι πολύ δύσκολε οικονομικέ συνθήκε να χρησιμοποιούν έναν καύσιμο το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό προ το περιβάλλον και βεβαίω πολύ πιο οικονομικό. Υπήρξε η δέσμευση από πλευρά των αρμοδίων Υπουργείων ότι μέχρι το τέλο αυτού του έτου, αρχέ του άλλου, θα μπορούν οι πολίτε αυτών των τόπων να εγκαταστήσουν Υγραέριο στα οχήματα του. Όπω αναφέρθηκε στην Επιτροπή Εμπορίου, το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Με την εφαρμογή τη νομοθεσία, θα μπορούν να γίνουν εισαγωγέ αυτοκινήτων με διπλό σύστημα καύση. Την ίδια ώρα, τα πρατήρια καυσίμων θα δίνανται να εγκαθιστούν συστήματα παροχή υγραερίου στα αυτοκίνητα. Οι εγκαταστάσει θα ελέγχονται από τα κέντρα επιθεώρηση αυτοκινήτων.